Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα άλλο οδηγητικό vlog με τίτλο «Καιρός του Σιγάν και καιρός του Λαλίν». Είναι μια φράση την οποία δανείζομαι από την Αγία Γραφή. Και μια φράση στα αγγλικά δίπλα, «Choose your battles». Διάλεξε τις μάχες σου. Λοιπόν, είχα αυτές τις μέρες έτσι αυτό τον προβληματισμό για το κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μιλάμε οι ψυχολόγοι για την επικοινωνία και για το πότε η επικοινωνία είναι αποτελεσματική, που έτσι θα πω περιληπτικά πως η επικοινωνία είναι αποτελεσματική όταν οι δύο άνθρωποι που προσπαθούν να επικοινωνήσουν καταφέρουν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι να μεταφέρουν με εύληπτο και κατανοητό τρόπο αυτά που νιώθουν, σκέφτονται, αισθάνονται ο ένας στον άλλο. Είναι το πρώτο κομμάτι της επικοινωνίας. Και το δεύτερο κομμάτι της επικοινωνίας είναι το να ακούς ενεργά. Δηλαδή όταν θα επικοινωνήσεις με τον άλλο, είτε θα περιμένεις να πει αυτός το δικό του κομμάτι, δηλαδή να σου μεταφέρει τη δική του εμπειρία, τι νιώθει, τι σκέφτεται, τι θέλει να γίνει, τι δεν θέλει να γίνει, αναλόγως και με τη σχέση κάθε φορά. Μπορεί να είναι μια ερωτική σχέση, μπορεί να είναι μια φιλική σχέση, μπορεί να είναι μια οικογενειακή σχέση, μια σχέση συγγένειας ή μπορεί να είναι και μια επιχειρηματική σχέση, συνεργατική σχέση. Πρώτα μιλάει ο ένας και ο άλλος την ώρα που δεν μιλάει, ακούει ενεργός. Ακούω ενεργός σημαίνει ότι βάζω την προσοχή μου στο να καταλάβω τι ακριβώς μου λέει αυτός ο άνθρωπος, τι μου μεταδίδει και προσπαθώ συνειδητά να αποκτήσω ενσυναίσθηση σε σχέση με την εμπειρία που μου περιγράφει ο άλλος ο άνθρωπος. Αυτό που συνήθως συμβαίνει στις προβληματικές σχέσεις επικοινωνιακά και δυστυχώς οι περισσότερες σχέσεις πάσχουν στον τομέα της επικοινωνίας είναι ότι την ώρα που μιλάει ο ένας είτε ο άλλος μιλάει από πάνω του, δηλαδή δεν τον ακούει καν και μιλάει φωναχτά και λέει τη δικιά του πλευρά, ή την ώρα που τον ακούει, που θα έπρεπε να τον ακούει, αντί να τον ακούει σκέφτεται τι θα απαντήσει. Αυτό που έχει σημασία σε μια επιτυχή επικοινωνία δεν είναι να πείσουμε τον άλλον για αυτό που έχουμε εμείς ευθύς εξ αρχής στο μυαλό μας. Αυτό που έχει σημασία σε μια επιτυχημένη επικοινωνία είναι να μπορέσουμε και οι δύο άνθρωποι να εκφράσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας, τα κίνητρα μας, τις προθέσεις μας κλπ, τους φόβους μας ίσως. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που χρειάζεται να μεταφέρουμε στον άλλο για να καταλάβει πού στεκόμαστε και πού βρισκόμαστε και όχι μόνο να μεταφέρουμε το τι έχουμε μέσα μας, αλλά να ανοίξουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι έχει μέσα του άλλου. Και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είτε να συνεργαστούμε, δηλαδή να βρίσκοντας ότι έχουμε κοινούς στόχους, κοινά κίνητρα, κοινές επιδιώξεις, να βρούμε ένα τρόπο για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας το έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε, που αυτό μπορεί να είναι ένα επαγγελματικό έργο, αυτό μπορεί να είναι το να χειριστούμε την ερωτική μας σχέση ή την οικογένεια μας κλπ. Χωλαίνουμε οι σημερινοί άνθρωποι στην επικοινωνία. Είναι δύσκολη η επικοινωνία σε όλων των ειδών της σχέσης. Και αν προσπαθήσουμε να δούμε την επικοινωνία μέσα από την οπτική της δυναμικής των σχέσεων με τους δύο άξονες, συνεξάρτηση και ναρκισισμός, αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με ναρκισιστικό τύπο προσωπικότητας ή με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας που χωλαίνουν στην επικοινωνία. Στην επικοινωνία επίσης χωλαίνουν και οι συνεξαρτώμενοι. Γιατί? Ο ναρκισσός
πρωτίστως ενδιαφέρεται να επιβάλλει την εξουσία του. Βλέπει κάθε περίπτωση επικοινωνίας σαν μια ευκαιρία για να επιβάλλει την άποψη του, το σκεπτικό του, γενικώς να ασκήσει εξουσία πάνω στο συνομιλητή του. Ο Νάρκισσος πάει στις οποιασδήποτε συνομιλίες ή στην οποιοδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας με ένα και μοναδικό στόχο να επιβληθεί. Όσοι είναι εξαρτώμενος από την άλλη και αν είστε κάποιος που βλέπετε για πρώτη φορά ένα βίντεο δικό μας εδώ στο κανάλι μας, το ψυχοεκπαιδευτικό, να σας εξηγήσω ότι ναρκισσιστικός στυλ προσωπικότητας έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγωκεντρικός, ο οποίος βλέπει τον κόσμο μόνο μέσα από τα δικά του μάτια και δεν έχει ενσυναίσθηση και δεν θέλει να επιδείξει ενσυναίσθηση. Έχει γνωστική ενσυναίσθηση, αλλά δεν θέλει να δείξει συναισθηματική ενσυναίσθηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άρπαγας, ο οποίος θεωρεί ότι τα δικά του δικαιώματα, οι δικές του επιθυμίες, τα δικά του θέλουν είναι πιο σημαντικά από οποιονδήποτε άλλον και γενικά ζει τη ζωή του με έναν τρόπο, θα έλεγα, αυταρχικό και εξουσιαστικό. Ενώ συνεξαρτώμενος είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έχει μεγαλώσει έχοντας εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο οποίος δυσκολεύεται να υπάρξει μόνος του, δυσκολεύεται να είναι αυθύπαρκτος και μπαίνοντας μέσα σε σχέσεις με ανθρώπους, αποκτά τη ψευδέστηση της ύπαρξης μέσα από τη συγχώνευση με άλλους ανθρώπους. Και συνήθως οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι, οι άνθρωποι με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, ελκύονται από νάρκισσους και έχουμε αυτά τα ζευγάρια νάρκισσων συνεξαρτώμενων ή θητών θυμάτων. Είναι και ένας τρόπος αυτός να περιγράψουμε το φαύλο κύκλο της βίας. Αν είστε καινούργια εδώ στο κανάλι και σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like. Αν σας αρέσει, μοιραστείτε το με φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Αν δεν έχετε πατήσει ήδη εγγραφή για το κανάλι, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Πίσω στο θέμα μας τώρα. Δεν είναι μόνο η νάρκισσοι που χωλαίνουν στην επικοινωνία. Είναι ξεκάθαρο και πολύ κατανοητό γιατί ένας νάρκισσος δεν μπορεί να έχει υγιή επικοινωνία, επειδή ο σκοπός του, ο στόχος του είναι να κατακτήσει τον άλλον, να επιβληθεί στον άλλον, να επιβάλλει την άποψή του και τα θέλω του στον άλλον. Όσοι είναι εξαρτώμενος από την άλλη, χωλαίνει επίσης την επικοινωνία, επειδή έχει το χαρακτηριστικό του people pleasing, του να είναι ανθρωποευχαριστητής δηλαδή. Και όταν μπαίνει στην επικοινωνία, η έγνοια του συνεξαρτώμενου είναι να μην προκαλέσει οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα στο συνομιλητή του, να μην φέρει το συνομιλητή του σε δύσκολη θέση και γενικά να μην είναι δυσάρεστος. Και επίσης ο συνεξαρτώμενος έχει την τάση της υποταγής. Θεωρεί ότι η δική του κρίση, η δική του άποψη δεν είναι σημαντική, ότι το μυαλό του δεν κόβει, αν μιλήσουμε έτσι με όρους της καθομιλουμένης, ότι δεν κόβει το δικό του το μυαλό, ότι άλλοι ξέρουν καλύτερα από αυτόν, ότι η γυναίκα του, ο άντρας της, η μάνα του, ο πατέρας της, δεν ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνεί, ο δάσκαλος, ο προϊστάμενος, ο συνάδελφος, ο εφιστάμενος, ότι ο άλλος ξέρει καλύτερα από μένα. Οπότε, όσοι είναι εξαρτώμενος, χωλαίνει στην επικοινωνία επίσης, γιατί αντί να είναι εστιασμένος στο να μεταφέρει το δικό του σκεπτικό, να μεταφέρει τη δική του οπτική, να μεταφέρει τα δικά του συναισθήματα, τις σκέψεις γύρω από το θέμα για το οποίο συζητάνε, η προσοχή του είναι στο πώς να ευχαριστήσει τους άλλους και τις περισσότερες φορές καταπίνει αμάσιτο ό,τι του σερβίρει ο συνομιλητής του. Άρα, εάν έχουμε έναν νάρκισσο και έναν συνεξαρτώμενο που προσπαθούν να επικοινωνήσουν, στην ουσία αυτή η διαδικασία της επικοινωνίας γίνεται ένα πεδίο στο οποίο ο νάρκισσος επιβάλλεται στο συνεξαρτώμενο και ο συνεξαρτώμενος ευχαριστεί τον νάρκισσο. Στο κανάλι εδώ προσπαθούμε μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο να καλυτερέψουμε τον εαυτό μας, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις δυναμικές των ανθρωπίνων σχέσεων, ακόμη και τις δυναμικές της σχέσης με τον εαυτό μας
Και έτσι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι συνειδητοποιούμε τις τάσεις που έχουμε για συνεξάρτηση και προσπαθούμε συνειδητά να οικοδομήσουμε την αυτοεκτίμησή μας και να οικοδομήσουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Οπότε, ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει στον εαυτό του στοιχεία συνεξάρτησης θα εστιαστώ στη συνεξάρτηση γιατί περισσότεροι άνθρωποι που παρακολουθούμε εδώ στο κανάλι και που επικοινωνούμε και ανταλλάζουμε τις εμπειρίες μας, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας είμαστε άνθρωποι που αναγνωρίζουμε συνεξάρτηση πάνω μας αναγνωρίζουμε ότι έχουμε υπάρξει συνεξαρτώμενοι στο παρελθόν και θέλουμε και προσπαθούμε συνειδητά να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Γι' αυτό εστιάζω στο συνεξαρτώμενο στυλ προσωπικότητας. Αυτά που λέω φυσικά είναι χρήσιμα και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το πρόβλημα της συνεξάρτησης. Γιατί πολλές φορές μου τίθεται το ερώτημα, δηλαδή τι λες βρε θα κλαίμαστε, είμαστε όλοι είτε νάρκης είτε συνεξαρτώμενοι. Όχι, υπάρχουν και υγιείς προσωπικότητες, υπάρχουν και εξυγειασμένες προσωπικότητες. Άνθρωποι οι οποίοι μέσα από πολύ προσωπική πνευματική εργασία, μέσα από ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία έχουν καταφέρει να εξυγειάνουν την προσωπικότητά τους και βρίσκονται σε αυτή την προσπάθεια εξυγείανσης. Λοιπόν, εάν βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτά που έχω περιγράψει, δηλαδή την ώρα που έχουμε μία συζήτηση με κάποιον άλλο άνθρωπο, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, να πάρουμε μια απόφαση, να επιλύσουμε μια διαφωνία, βρίσκουμε τον εαυτό μας ότι αποδεχόμαστε ό,τι μας λέει ο άλλος ως ανώτερο από τη δική μας σκέψη και άποψη, αν αποδεχόμαστε και άκρητα βάζουμε μέσα μας τις απόψεις του άλλου χωρίς να τις σκεφτούμε καλά, χωρίς να τις αμφισβητήσουμε, χωρίς να τις αντιπαραθέσουμε τις δικές μας απόψεις έστω και μέσα μας. Δηλαδή την ώρα που μας μιλάει κάποιος, ειδικά μας μιλάει σε έντονο τόνο, με επιβλητικότητα, με ένταση, να πιάνουμε τον εαυτό μας, να προσπαθούμε να χωρέσουμε μέσα μας τις απόψεις του ανθρώπου αυτού, γιατί συναισθηματικά έχουμε μπει σε μια συνθήκη στην οποία έχουμε υποταχθεί. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές πρόσφατα για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που τα αρχικά της στα αγγλικά είναι CPTSD, που είναι μια συνθήκη από την οποία υποφέρουμε αρκετοί άνθρωποι που έχουμε μεγαλώσει με κακοποιητικό τρόπο, που έχουμε δεχθεί σωρία ψυχικών τραυμάτων στην παιδική μας ηλικία. Οι άνθρωποι λοιπόν με CPTSD, με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, μπορεί από ένα τυχαίο ερέθισμα που συμβαίνει στην καθημερινότητα τους, όπως για παράδειγμα το να υψώσει τον τόνο της φωνής του ως συνομιλητής τους ή να τους κοιτάξει υπεροπτικά ή επικριτικά, να έχουν μία μνημονική αναδρομή, μία συναισθηματική μνημονική αναδρομή, ένα emotional flashback. Οπότε να μπαίνουν συναισθηματικά σε εκείνη τη συνθήκη που ήταν ζαρωμένοι στη γωνιά, για παράδειγμα, και ο πατέρας τους ή η μητέρα τους επικριτικά τους έβαζε τις φωνές τους, κουνούσε το χέρι και ακόμη χειρότερα ίσως και να τους χτυπούσε. Όλα αυτά είναι συναισθήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, είναι αναμνήσεις τραυμάτων και συναισθηματικές αναμνήσεις οι οποίες δεν είναι δουλεμένες και γι' αυτό το λόγο όταν υπάρξει ένα ερέθισμα που θυμίζει με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη τη συνθήκη υπαναχωρεί ο άνθρωπος συναισθηματικά σε εκείνη τη συνθήκη και ενώ είναι ενήλικας, ενώ μπορεί να είναι 45 χρόνων, για παράδειγμα 40 χρόνων, 30 χρόνων, 25 χρόνων, γίνεται ξανά εκείνο το 5χρονο φοβισμένο παιδί το οποίο ζαρώνει, μαζεύεται και αφήνεται στο έλεος του κακοποίητη του. Λοιπόν, έτσι πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι συνεξαρτώμενοι όταν βρεθούν σε μία συζήτηση, επικοινωνία, διαμάχη στην οποία υπάρχει ένταση και υπάρχει ένα δρυμή κατηγορό απέναντί τους
παγώνουν, μουδιάζουν, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για αυτό το συναίσθημα, παγώνουν, μουδιάζουν και σαν να σταματάει η λογική τους. Και τους διακατέχει ένας έντονος φόβος, ο οποίος είναι το πρωταρχικό συναίσθημα που νιώθουν εκείνη τη στιγμή και η προσπάθειά τους είναι να μην δυσαρεστήσουν περαιτέρω τον άνθρωπο που τους θυμώνει, τον άνθρωπο που τους επικρίνει, τον άνθρωπο που τους κατακρίνει, τον άνθρωπο που τους μιλάει με κακοποιητικό τρόπο, οπότε συμφωνούν χωρίς στην ουσία να ισχύει αυτό, δηλαδή λένε ναι, ναι, ό,τι πεις, okay, να κάνουμε αυτό που θες εσύ, υποχωρούν δηλαδή, υποχωρούν σε μια διαπραγμάτευση, υποχωρούν σε μια συζήτηση κλπ. Έχουμε μιλήσει σε κάποια βίντεο παλιότερα για την τεχνική του time out, που σημαίνει ότι όταν είμαστε μέσα σε μια συζήτηση, μέσα σε μια προσπάθεια επικοινωνίας, σε μια συνάντηση, αν νιώσουμε υπερβολικά άβολα, αν νιώσουμε ότι έχουμε μια συναισθηματική αναδρομή και ότι χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, να ζητήσουμε time out, δηλαδή ένα διάλειμμα, να πούμε μπορώ, θέλω 5 λεπτά για να πω στην τουαλέτα ή θέλω 10 λεπτά για να βγω έξω να πάρω αέρα, δεν νιώθω καλά. Παίρνουμε χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να ρυθμίσουμε τη συναισθηματική μας απορρίθμιση και θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για αυτό το θέμα, το οποίο δεν θα καλύπτει πλήρως το θέμα του πώς διαχειρίζομαι τη συναισθηματική απορρίθμιση, γιατί είναι ψυχοθεραπεία χρόνων και ψυχοεκπαίδευση χρόνων που καταλήγει στην πλήρη απάντηση του πώς διαχειρίζεται κάποιος τη συναισθηματική απορρίθμιση. Θα κάνουμε όμως ένα βίντεο με κάποιες ιδέες. Λοιπόν, όταν νιώθουμε ότι είμαστε καθυλωμένοι, ότι είμαστε στριμωγμένοι στη γωνία, ζητάμε χρόνο, time out, δεν υπάρχει αυτό το σήμα που κάνω στο μπάσκετ, time out, ζητούμε χρόνο από τη συζήτηση, βγαίνουμε έξω και δίνουμε το χρόνο στον εαυτό μας να ηρεμήσει και να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό, χωρίς την παρουσία του συνομιλητή, ο οποίος είναι επιβλητικός, αυταρχικός και μας προκαλεί αυτό το συναίσθημα, και ίσως να χρειαστεί να πούμε ότι δεν νιώθω καλά, δεν θα μπορέσω σήμερα να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή η συναισθηματική απορρίθμιση που προκαλείται από μια συναισθηματική αναδρομή, ένα emotional flashback, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούμε μέσα σε 10 λεπτά ή μέσα σε 15 λεπτά. Εάν όμως βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία, για παράδειγμα, είμαστε ο γονιός και έρχεται το έφηβο παιδί μας και απαιτεί να του δώσουμε την άδεια να κάνει κάτι για το οποίο εμείς δεν θέλουμε να το κάνει και επιμένει, ίσως το να πάρουμε αυτό το time out, το 10-15 λεπτό, να μας δώσει το χρόνο για να οπλιστούμε με δύναμη και αποφασιστικότητα για να μπορέσουμε να βάλουμε εκείνα τα όρια που είμαστε υποχρεωμένοι ως γονείς να βάλουμε. Οι σχέσεις γονιού-παιδιού, οι σχέσεις γονιού και ανήλικου παιδιού είναι σχέσεις οι οποίες διέπονται από το αίσθημα της ευθύνης. Δηλαδή είναι υπεύθυνος ο γονιός να επικοινωνήσει με το παιδί του. Έχει ευθύνη ο γονιός να επικοινωνήσει με το παιδί του. Δεν έχουμε όμως ευθύνη να επικοινωνήσουμε με οποιονδήποτε άλλο ενήλικα προσπαθεί να μας επιβάλλει την άποψή του μέσα από μια κακοποιητική, θα έλεγα, επικοινωνία. Για παράδειγμα, αν είμαστε ενήλικες και οι γονείς μας προσπαθούν με το έτσι θέλω, με το αμέτι μου χαμέτι, να μας μιλήσουν στο τηλέφωνο και να μας επιβάλλουν την άποψή τους ότι πρέπει να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε και ότι πρέπει να περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί τους, που στην ουσία είναι κακοποιητικός χρόνος για μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παραμείνουμε σε εκείνη τη συζήτηση, ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε οποιαδήποτε απάντηση. Εάν όμως η διαμάχη ή η προσπάθεια επικοινωνίας, το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με πρόσωπο για το οποίο φέρουμε ευθύνη, όπως είναι το ανήλικο παιδί μας, εκεί ναι, το time out μπορεί να μας βοηθήσει για να οπλιστούμε με αποφασιστικότητα και γενναιότητα για να μπορέσουμε να βάλουμε τα όρια που είμαστε υπόχρεοι να βάλουμε ως γονείς και να κάνουμε την επικοινωνία που είμαστε υπόχρεοι ως γονείς να κάνουμε με το παιδί μας. Εδώ θέλω να πω ότι όπως υπάρχει οικογενειακός γιατρός,
όπως υπάρχει ο παιδίατρος σε μια οικογένεια, όταν κάποιος κάνει παιδιά, έχει τον παιδίατρό του, τον οποίο συμβουλεύεται συχνά για θέματα σωματικής υγείας του παιδιού και έχει και τακτικές συναντήσεις ο γονιός που παίρνει το παιδί στο παιδίατρο. Έτσι, σε κάθε οικογένεια, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχει τον παιδοψυχολόγο της, τον ψυχολόγο τον οποίο να συμβουλεύεται ο γονιός σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του παιδιού. Γιατί αυτό που συμβαίνει συνήθως, και το έχουμε συζητήσει και με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου σε διάφορες Αριστοτρίτες, είναι ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι ταμπού να πηγαίνει το παιδί στον παιδοψυχολόγο, ότι ένας γονιός θα έπρεπε από μόνος του να έχει τις γνώσεις ώστε να διαπαιδαγωγήσει ορθά το παιδί του, και έτσι πολύ συχνά καταλήγουν στον παιδοψυχολόγο όταν έχουν έναν έφηβο ο οποίος βρίσκεται έτσι σε μεγάλη δυσκολία, ίσως και για θέματα παραβατικότητας κλπ. Ή όταν έχουν ένα παιδί το οποίο έχει σοβαρά ζητήματα. Η πρόληψη είναι πολύ πιο σημαντική, εξαιρετικά πιο σημαντική η πρόληψη από τη θεραπεία. Έτσι προτιμούμε να προλαμβάνουμε καταστάσεις παρά να τρέχουμε και να πηγαίνουμε στον ειδικό όταν το παιδί μας ήδη δυσκολεύεται ιδιαίτερα, όταν το παιδί μας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη και όταν ήδη έχουν εδραιωθεί κάποιες συμπεριφορές ή κάποιες διαταραχές έχουν προχωρήσει. Είναι καλύτερο να εστιάσουμε στην πρόκληση. Και αν ακούν αυτό το βίντεο μελλοντικοί γονείς ή γονείς με πολύ μικρά μωρά, κάντε μια επαφή με έναν παιδοψυχολόγο της δικής σας επιλογής, κάντε κάποιες συναντήσεις μαζί του και προτού έρθει το παιδί στον κόσμο, και να έχετε τον παιδοψυχολόγο σας ούτως ώστε να τον συμβουλεύεστε σε όλα τα στάδια της διαπαιδαγώγησης του παιδιού. Λοιπόν, ο τίτλος του βίντεο αυτού, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι «Καιρός του Σιγάν και καιρός του Λαλίν, choose your battles». Έχοντας αναφέρει όλα αυτά που έχω αναφέρει για την επικοινωνία, για τους περιορισμούς που τίθενται στην επικοινωνία λόγω του στυλ προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου, είτε ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, είτε συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, πάω τώρα να συζητήσω τον τίτλο. Πρέπει να διαλέγουμε τις μάχες μας. Πρέπει να συνειδητοποιούμε και να αποφασίζουμε συνειδητά αν αξίζει τον κόπο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία επικοινωνίας με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ούτε τις δεξιότητες για επικοινωνία, αλλά ούτε και τη διάθεση και τα κίνητρα, τα αγαθά κίνητρα για επικοινωνία. Αν βρίσκουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και χρησιμοποιεί την επικοινωνία ως ένα χώρο στον οποίο να επιβάλλει τις απόψεις του και τον εαυτό του στους άλλους, τότε δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά επικοινωνία με τον άνθρωπο αυτό, και είναι καλή ιδέα να αποφασίσουμε να μην επικοινωνήσουμε. Και εδώ έρχονται όλα αυτά τα βίντεο που έχουμε φτιάξει στο playlist No Contact. Κάποιες σχέσεις δεν δουλεύουν. Και όσο πιο νωρίς το πάρει απόφαση κάποιος ότι κάποιες σχέσεις δεν δουλεύουν και σταματά να προσπαθεί να τις κάνει να δουλέψουν, τόσο πιο πολύ πολύτιμο χρόνο θα κερδίσει για να επενδύσει ουσιαστικά πάνω στον εαυτό του και στην εξέλιξή του. Άρα, ο καιρός του σιγάν, δηλαδή ο καιρός που πρέπει να σιωπάς, είναι με ανθρώπους που έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι επιδεκτικοί στην επικοινωνία και ότι είναι άνθρωποι που δεν θέλεις και επιλέγεις συνειδητά να μην έχεις πλέον σχέση μαζί τους. Θεωρώ ότι θα ήταν ιδανικό να ενημερώναμε τους άλλους, να λέγαμε ότι επειδή προσπάθησα πολλές φορές να έχω ουσιαστικά επικοινωνία μαζί σου
και εσύ το έχεις δυσκολέψει με αυτόν και με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό το λόγο συνειδητά αποφασίζω ότι δεν θέλω πλέον να έχουμε επαφές. Σε ενημερώνω ότι κόβω τις επαφές. Μπορεί σε κάποια άλλη περίσταση να μην μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό τόσο καθαρά. Υπάρχουν σχέσεις κακοποίησης, υπάρχουν σχέσεις τις οποίες είναι δύσκολο να μεταφέρεις αυτό το μήνυμα, πρέπει να φύγεις για να γλιτώσεις, οπότε κρίνουμε με βάση τις συνθήκες της σχέσης μας. Η άλλη περίπτωση στην οποία είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε με κάποιον, όπως είπα και προηγουμένως, είναι όταν ο άλλος έχει συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας. Όταν ο άλλος λέει ναι σε ό,τι του λέμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια υγιή επικοινωνία και μια υγιή σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος στην ουσία δεν έχει άποψη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος συμφωνεί με ό,τι του λες. Με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αντίσταση στις δικές σου απόψεις. Με ένα yes man ή μια yes woman, με κάποιον ο οποίος λέει ναι σε όλα. Ναι, θα μπορείς να το κάνεις αυτό, ναι, ευχαρίστω. Στο άλλο, ναι, ναι, σε όλα ναι. Σε όλα ναι, σε όλα ναι, ώσπου καταλήγουμε να μην επικοινωνούμε ουσιαστικά. Γιατί αν ο άλλος είναι άβουλος, πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ουσιαστική πρόοδο και ουσιαστική εξέλιξη με έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι του λες λέει ναι. Δεν τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, αν έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τον οριοθετούμε πάλι και λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία όταν εσύ δεν μιλάς, όταν εσύ δεν εκφράζεις απόψεις, όταν εσύ δεν λες τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Γιατί κάποια στιγμή, και αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, θα έρθεις κάποια στιγμή και θα μου πεις «Μου κάνεις το ένα, μου κάνεις το άλλο, με στενοχώρησε στην τάδε φάση, στην άλλη, στην παράλλη». Και λοιπά και λοιπά και τώρα θέλω να χωρίσουμε. Γιατί μου την έχεις φέρει με αυτόν και με αυτόν τον και πεις «Α, τι λέει τώρα αυτός, τι λέει τώρα αυτή». Ναι, μπορεί να συμβεί. Βεβαίως και μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, το να έχουμε έναν σύντροφο ή έναν συνεργάτη ή έναν φίλο ο οποίος ποτέ δεν εκφράζει άποψη δική του και πάντοτε συμμορφώνεται με τις απόψεις των άλλων, μπορεί πολλές φορές να μοιάζει με ένα ticking bomb που λένε οι Εγγλέζοι, δηλαδή με μια βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί. Ανά πάσα στιγμή, ο συνεξαρτώμενος, ο άνθρωπος ο οποίος υποτάσσεται στη θέληση των άλλων, ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει την επανάστασή του και να σηκωθεί να φύγει και να τα κάνει όλα deep. Οπότε, δεν μας συμφέρει. Όποιοι και αν είμαστε, δεν μας συμφέρει να έχουμε τέτοιες σχέσεις και να επικοινωνούμε ή να προσπαθούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους οι οποίοι λένε σε όλα ναι. Αυτός που λέει σε όλα ναι είναι κάποιος ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να πει σε όλα όχι. Άρα ξεκαθαρίζουμε. Είπαμε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι θέλω να έχεις άποψη. Με ενδιαφέρει η άποψή σου. Εκτός και αν είμαστε νάρκισοι και θέλουμε να υποτάξουμε τους άλλους, οπότε θα αυτός ο φαύλος κύκλος της ναρκισιστικής κακοποίησης θα συνεχιστεί. Άρα, είτε είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι δεν έχουν άποψη, είτε είναι οι άλλοι, προσπαθούμε να το διορθώσουμε αυτό το ζήτημα και βάζουμε όρια. Δηλαδή, αν ο άλλος άνθρωπος λέει σε όλα ναι και δεν έχει καθόλου δική του γνώμη, ξεκαθαρίζουμε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει μια επικοινωνία, μια σύνδεση, μια συνύπαρξη με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δική του άποψη. Θέλω έναν άνθρωπο που να μιλάει, θέλω έναν άνθρωπο που να έχει χρώμα, θέλω έναν άνθρωπο που να έχει ταυτότητα, όχι κάποιον ο οποίος να είναι ρευστός και να χωράει σε όποιο καλούπι βάζουν οι άλλοι. Δεν είναι καθόλου ελκυστικό και καθόλου ποιοτικό να έχει σχέση, οποιοδήποτε είδους σχέση, με έναν άνθρωπο ο οποίος λέει σε όλα ναι.
και δεν φέρει καμία διαφωνία, καμία αντίσταση και θεωρεί ότι ό,τι του λες εσύ αυτό είναι. It's not fun. Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό και δεν είναι καθόλου επικοδομητικό και στην ουσία δεν συνιστά και πραγματική σχέση το να είναι ο άλλος yes man, yes woman, ένας άνθρωπος που λέει σε όλα ναι, γιατί στην ουσία δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε ποτέ τι σκέφτεται ο άλλος, δεν ξέρουμε ποτέ τι έχει στο μυαλό του, δεν ξέρουμε ποτέ αν μας συμπαθεί πραγματικά ή όχι, αν μας αγαπά πραγματικά ή όχι, αν του αρέσουν τα πράγματα ή αν της αρέσουν τα πράγματα που κάνουμε μαζί ή όχι, δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε μόνο ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκεί πέρα και λέει ναι. Τίποτα παραπάνω. Και το choose your battle, το choose your battles, διάλεξε τις μάχες σου, έχει να κάνει και με το αίσθημα της δικαιοσύνης που έχουμε πολλοί από εμάς. Πολλοί από εμάς έχουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης και θέλουμε να νιώθουμε πως η ζωή είναι δίκαιη μαζί μας, ότι έχουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση από τη ζωή και θεωρούμε τεράστια αδικία να μην μας καταλαβαίνει ο άλλος, να μην μας δίνει χώρο για να εκφραστούμε και να μιλήσουμε, να είναι η επικοινωνία αυταρχική από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και αντί να προσπαθεί να μας εξηγήσει τη δική του πλευρά από τη μια και από την άλλη να μας ακούσει, να προσπαθεί να μας επιβάλλει πάση θυσία την άποψή του, μπορεί να νιώθουμε αδικημένοι, μπορεί να νιώθουμε θυμωμένοι για αυτό που συμβαίνει και να θέλουμε να ικανοποιήσουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης που έχουμε μέσα μας με το να προσπαθήσουμε να κάνουμε εκείνο τον άνθρωπο να επικοινωνήσει ουσιαστικά μαζί μας, να κάνουμε εκείνο τον άνθρωπο να καταλάβει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά αποφασίζουν να ζουν τη ζωή τους από ένα χώρο ουσιαστικής, γνωστικής και συναισθηματικής απομόνωσης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Δεν θέλουν. Θέλουν μόνο να επιβληθούν. Θέλουν μόνο να γίνει το δικό τους αμέτι μου χαμέτι. Έχει ανθρώπους που δεν αξίζει τον κόπο να σπαταλάμε το χρόνο και την ενέργειά μας για να τους δώσουμε να καταλάβουμε πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση αυτοί ήδη προσωπικά δεν θέλουν να καταλάβουν. Και πρέπει να διαλέγουμε τις μάχες μας γιατί είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό, ενοχλητικό, αντιπαραγωγικό και μπορεί να μας προκαλέσει μέχρι και κατάθλιψη το να προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βγάλει νόημα. Διαλέγουμε τις μάχες μας και διαλέγουμε με ποιους ανθρώπους θα επιμείνουμε ώστε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά. Αν κάποιος μας αποδεικνύει με τις πράξεις του και τη στάση του ότι δεν θέλει να επικοινωνήσει ουσιαστικά, το παίρνουμε απόφαση και σταματούμε να προσπαθούμε να τον πείσουμε. Ότι είναι καλή ιδέα να ακούσει και τη δική μας άποψη, προσπαθούμε να τον πείσουμε για παράδειγμα ότι ξέρω εγώ εάν εκφράζει για παράδειγμα κάποιος κάποια σχόλια ρατσιστικά ή μισογυνιστικά, ότι αυτά τα σχόλια δεν είναι καλά και ότι πρέπει να έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης κλπ. Κλπ. Δεν θα αλλάξουμε όλους τους ανθρώπους και δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να αλλάξουν. Διαλέγουμε τις μάχες μας. Και όταν επιτύχουμε αυτό ακριβώς, το να διαλέγουμε τις μάχες μας, δηλαδή το να επιλέγουμε συνειδητά με ποιους ανθρώπους θα συνδεόμαστε και να συνδεόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση, αγαθά κίνητρα και προσπαθούν να αποκτήσουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας, γιατί είναι μια δεξιότητα η οποία διδάσκεται αυτή της επικοινωνίας. Δεν είναι μια δεξιότητα με την οποία γεννιέσαι. Μαθαίνεις πώς να επικοινωνείς. Και αν δεν έχεις μάθει μεγαλώνοντας και αν δεν έχεις μάθει μέσα από τη διαπαιδαγώγησή σου, μπορεί στην πορεία της ζωής σου, για παράδειγμα, να ψυχοεκπαιδευτείς και να ψυχοθεραπευτείς για να μάθεις να επικοινωνείς. Είμαι στην ευχάριστη θέση να γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους
οι οποίοι μετά από ψυχοεκπαίδευση και από ψυχοθεραπεία έχουν καταφέρει να γίνουν εξαιρετικά επικοινωνιακοί και να μπορούν να συνεννοούνται, να επικοινωνούν με τους άλλους ανθρώπους, να συνεργάζονται με τους άλλους ανθρώπους και να εξελίσσονται και οι ίδιοι αλλά και οι άλλοι μέσα από αυτές τις καινούργιες ικανότητες που έχουν, τις καινούργιες δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία. Και επίσης ένας παράγων ο οποίος είναι πολύ αποτρεπτικός για μια υγιή επικοινωνία είναι ο συναισθηματικός παράγων. Όταν δηλαδή είμαστε θυμωμένοι και αναστατωμένοι και ένας παράγων ο οποίος επηρεάζει δραστικά την επικοινωνία είναι και ο συναισθηματικός παράγοντας. Όταν η προσπάθεια να επικοινωνήσουμε έναν άνθρωπο μας προκαλεί θυμό, μας προκαλεί φόβο, μας προκαλεί άγχος, μας προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, τότε δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με τους τρόπους που έχουμε εξηγήσει προηγουμένως, έστω και αν το προσπαθούμε πάρα πολύ. Οπότε, άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι δεν κατέχουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας, όταν καθαρίσουν τη ζωή τους από όποια τοξικότητα, όταν απελευθερωθούν από την αίσθηση του ότι είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουν πάση θυσία με όλους και ότι αν έχει τύχει κάποιος να τους γεννήσει ή αν έχει τύχει κάποιος να είναι φίλος τους από την παιδική τους ηλικία ή αν έχει τύχει κάποιος να βρεθεί στη ζωή τους άσκεφτα, αυτοί είναι υποχρεωμένοι πάση θυσία να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος για παράδειγμα μπορεί να εκτοξεύει συνεχώς τοξικά σχόλια, να κάνει νέκινγκ, να είναι, όπως είπα προηγουμένως, απολυταρχικός, επικριτικός κλπ. Όταν καθαρίσουν τον τόπο, όταν καθαρίσουν το πεδίο της ζωής τους από τέτοιους ανθρώπους, τότε θα ανακαλύψουν ουσιαστικά ότι έχοντας ψυχική ηρεμία και έχοντας ησυχία μέσα στο μυαλό τους λόγω του ότι τα πρόσωπα με τα οποία θα επικοινωνούν δεν θα είναι τοξικά και δεν θα τους δίνουν αφορμές για πρόκληση συναισθηματικών αναδρομών, τότε θα δουν ότι θα είναι πολύ πιο ικανοί να αναπτύξουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας. Η επικοινωνία διδάσκεται, είναι μια δεξιότητα την οποία μπορούμε να εκπαιδευτούμε ώστε να την αποκτήσουμε διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, όμως η επικοινωνία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο δεν το σπαταλάμε σε προσπάθειες να το εξασκήσουμε, να το εφαρμόσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να το εκτιμήσουν ή δεν θέλουν να το εκτιμήσουν. Άρα, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν και choose your battles και διαλέγουμε τις μάχες μας. Δεν σπαταλούμε τη διάθεση μας για επικοινωνία, την καλή μας πρόθεση, τη δεξιότητα που έχουμε διδαχτεί, στην οποία εξελισσόμαστε και προσπαθούμε να εξελιχθούμε προς αυτή, σε ανθρώπους οι οποίοι την μπλοκάρουν, τη σαμποτάρουν και δεν είναι σε θέση και δεν έχουν καμία διάθεση να την εκτιμήσουν. Άρα διαλέγουμε με ποιους θα επικοινωνούμε. Σας φιλώ.